Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δεν θα μπορούσε να λείπει από το αναπτυξιακό μας συνέδριο μία κουβέντα ουσίας για τα ζητήματα υγείας της περιοχής μας. Και είμαι πολύ χαρούμενη που απόψε καταφέραμε να έχουμε εδώ μαζί μας και να συζητάμε με όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα της περιοχής μας. Είναι στο πάνελ ήδη οι διοικητές των νοσοκομείων και στη συνέχεια θα μπορέσουμε να ακούσουμε και τους ανθρώπους οι οποίοι στηρίζουν όλο το υγειονομικό σύστημα της περιοχής μας και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους πολίτες της ευρύτερης περιφέρειάς μας. Είναι μια συνεδρία που διοργανώνει η 6η Υγειονομική Περιφέρεια. Κύριε Καρβέλη, σας καλωσορίζουμε όλους εδώ. Είναι ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, ο κύριος Γιάννης Καρβέλης. Η κυρία Σπασία Ριγοπούλου, διοικήτρια του Παιδιατρικού μας Νοσοκομείου Παίδων Καραμαδάνιο. Ο κύριος Δημήτρης Μπάκος, διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Ο κύριος Παναγιώτης Δημόπουλος, αναπληρωτής διοικητής του Νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας. Και ο κύριος Νικόλαος Κοσκινάς, ο οποίος είναι υποδιευθυντής του Κέντρου Υγείας Βορείου Τομέα, του Κέντρου Υγείας Αγίου Αλεξίου ως γνωστόν. Πριν δώσω όμως το λόγο σε εσάς, θα πάμε να συνδεθούμε με την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, την κυρία Μίνα Γκάγκα. Κύριε Γκάγκα, καλησπέρα σας από την Πάτρα. Καλησπέρα από το αναπτυξιακό μας συνέδριο. Όπως βλέπετε εδώ, δυστυχώς μας λείπετε, είστε μακριά. Αν δεν ξέρω αν έχετε εικόνα, βλέπετε το αμφιθέατρο, είναι σχεδόν γεμάτο. Είναι οι άνθρωποι που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο υγειονομικό σύστημα της περιοχής μας. Θέλουμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με εσάς, μία σύντομη εισαγωγή από εσάς και μετά να σας θέσω κι εγώ κάποια ερωτήματα. Καλησπέρα κύριε Ριζογιάννη, καλησπέρα σε όλους σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Νομίζω ότι στόχος του Υπουργείου είναι να συνεργαστούμε με όλους για να έχουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες υγείας για όλους τους ασθενείς αλλά και όλους τους πολίτες και φυσικά καλύτερες συνθήκες δουλειάς και ασφάλεια για όλους τους υγειονομικούς. Ξεκινήσαμε λοιπόν εφαρμόζοντας καταρχήν πράγματα που γίνονται στην Ευρώπη, όπως είναι η ασφάλεια των ασθενών, τα safe hospitals και δημιουργήθηκε ο ΔΠΗ σε αυτά τα χρόνια της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εν συνεχεία δημιουργήθηκε το γραφείο, μάλλον μπήκε στην Ελλάδα, στην Αθήνα, το Γραφείο Ποιότητας Υπηρεσίων Υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το Ευρωπαϊκό Γραφείο. Άρα έχουμε δύο πολύ ισχυρούς συμμάχους στο να έχουμε πολύ καλές υπηρεσίες υγείας για όλους, ξεκινώντας από την πρόληψη, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και βέβαια τη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια όπως χρειάζεται. Η Αχαΐα και η Πάτρα έχουν πανεπιστημιακό νοσοκομείο, έχουν μεγάλα νοσοκομεία, έχουν καλή πρωτοβάθμια φροντίδα. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο και φυσικά θέλουμε να το βοηθήσουμε με θέσεις νοσηλευτών, με θέσεις γιατρών, θέσεις λοιπού προσωπικού που θα τις δούμε σύντομα. Και βασικά ακούμε, νομίζω ότι έχουμε επαφή με όλα τα νοσοκομεία και τις δομές υγείας και να μου πείτε εσείς τι θέλετε από εμάς. Κύριε Υπουργέ, σε μία συνέντευξη που δώσατε σήμερα στην εφημερίδα μας, στην εφημερίδα Πελοπόννησος, στο ερώτημα πώς βρίσκεται το υγειονομικό μας σύστημα η επόμενη μέρα της πανδημίας, λέτε ότι βρήκε το προσωπικό μας κουρασμένο και εξουθενωμένο από αυτή τη σκληρή δοκιμασία. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, κάνατε μια πρώτη κίνηση έτσι αναγνώρισης όλης αυτής της προσπάθειας και εσείς ξέρετε ότι αυτή δεν είναι αρκετή. Πώς λοιπόν σκοπεύετε και να ξεκουράσετε αυτό το προσωπικό, γιατί δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει και το αύριο, έτσι. Και βεβαίως να επιβραβευτεί περαιτέρω όλη αυτή η προσφορά την οποία έκαναν. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Νομίζω ότι το ότι είναι κουρασμένο το υγειονομικό προσωπικό το είδαμε σε όλα τα συστήματα υγείας. Μιλούσα χθες στη Βουλή και έδειχναν τα στοιχεία της Αμερικής, όπου παραιτήθηκαν 330.000 άτομα, στην Αγγλία πάνω από 20.000 γιατροί. Άρα, γενικά, ήταν κάτι που επέδρασε πάρα πολύ αρνητικά σε όλα τα υγειονομικά συστήματα η πανδημία. Στην Ελλάδα, να θυμίσω ότι είχαμε και μια οικονομική κρίση που κράτησε πάνω από 10 χρόνια. Που για κάθε 5 αποχωρήσεις ερχόταν ένας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οπότε, πραγματικά, το Εθνικό Σύστημα Υγείας ξεκίνησε την πανδημία με πολύ λιγότερο προσωπικό. Μπήκε προσωπικό στη διάρκεια της πανδημίας, αλλά η κούραση είναι μεγάλη. Μας ενδιαφέρουν και οι μεγαλύτεροι μισθοί και ξεκινήσαμε ήδη με μια πρώτη αύξηση που ήταν αυτή που μπορούσε να δοθεί στη χρονιά αυτή την πολύ δύσκολη απόψη ενός πολέμου στην Ουκρανία, μιας ενεργειακής κρίσης. Στόχος μας είναι να δώσουμε μεγαλύτερους μισθούς όχι μόνο στους γιατρούς, σε όλους τους υγειονομικούς. Δίνουμε μεγαλύτερη επαγγελματική, αν θέλετε, δυνατότητες περισσότερες επιλογής επαγγελματικής, που και αυτό το ζητούν οι άνθρωποι που δουλεύουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Και κάνουμε κάθε προσπάθεια, δίνουμε επίσης θέσεις μερικής απασχόλησης για όποιους θέλουν από τους ιδιώτες να συνδράμουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, που θεωρούμε ότι είναι όλα αλλαγές προς το καλύτερο, που δίνουν περισσότερες επιλογές σε όλους να μπορούν να δουλεύουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και σίγουρα επίσης αναβαθμίζουμε τις δομές. Υπάρχει τώρα και το χρηματοδοτικό εργαλείο του Ταμείου Ανάκαμψης. Άρα είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να έχουμε ένα καλύτερο σύστημα υγείας για όλους και για τους εργαζόμενους. Κυρία Υπουργέ, τη μεγάλη γάγκρανα που έχει να κάνει με τα ιατρικά κενά, πώς θα την αντιμετωπίσετε? Είναι εδώ ο διοικητής του νοσοκομείου Πύργου. Πάμε στην τριετία σχεδόν που οι παθολόγοι των νοσοκομείων της Πάτρας και άλλων πόλεων μετακινούνται για να καλύψουν τα κενά των παθολόγων του Πύργου. Είναι μια πληγή για το σύστημα υγείας και αντίστοιχα παραδείγματα μπορώ να σας αναφέρω. Τα γνωρίζετε άλλωστε πολύ καλά, γιατί μας έχετε τιμήσει πολλές φορές με την παρουσία σας στην περιοχή μας και έχετε γνώση της κατάστασης. Να σας απαντήσω. Προκηρύξαμε και πάλι θέσεις για τον Πύργο και ελπίζω ότι θα λειτουργήσει αυτό το σύστημα τώρα που έχουμε και διαφορετικές επαγγελματικές επιλογές. Προσπαθούμε να βρούμε ανθρώπους και να τους πείσουμε να έρθουν. Παρόμοια προβλήματα έχουμε σε πάρα πολλά νοσοκομεία της χώρας, πρέπει να σας πω, και στόχος μας είναι να μπουν σε όλα γιατροί. Αν δεν έρθουν με αυτή την προκήρυξη, θα προκηρύξουμε και με μερική απασχόληση. Πιστεύω όμως ότι θα έχουμε. Δηλαδή, ήδη φαίνεται να υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται. Ελπίζω ότι η τωρινή προκήρυξη θα προχωρήσει και θα είναι επιτυχής. Μάλιστα. Και επειδή έχουμε πολύ κόσμο και από το παιδιατρικό μας νοσοκομείο, το Καραμανδάνιο, το οποίο πέρασε και αυτό μια πολύ μεγάλη περιπέτεια, έχετε κάτι καλό να μας πείτε? Εγώ καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό και στο Καραμανδάνιο, γιατί πραγματικά βοηθήθηκε πάρα πολύ από όλο το προσωπικό για να μπορέσει να ξεπεράσει το θέμα των ανησιολόγων που είχαμε πέρυσι και γενικά όλη την προσπάθεια που κάνουν. Το Καραμανδάνιο θέλει σαφώς μία αναβάθμιση. Υπάρχει μια ομάδα μελετητών που ελέγχουν για να μας δώσουν την καλύτερη δυνατή λύση. Είναι κάτι στο οποίο έχουμε δεσμευτεί. Θέλουμε πραγματικά ένα παιδιατρικό νοσοκομείο στην Πάτρα που να είναι πρώτο. Μάλιστα. Πολύ καλό αυτό που ακούμε και περιμένουμε άμεσα τις εξελίξεις. Και να κλείσουμε με ένα τελευταίο ερώτημα που αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Για αυτή την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ακούμε πάρα πολλά χρόνια, κυρία Υπουργέ. Και αν λειτουργούσε όπως θα έπρεπε, θα είχαμε και τα νοσοκομεία μας σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Έχουμε κάτι καλό? Θα φτάσουμε ποτέ σε αυτή την 24ωρη λειτουργία τα κέντρα υγείας αστικού τύπου? Να σας απαντήσω. Νομίζω ότι για την πρωτοβάθμια υγεία είχατε εκεί τον Υπουργό το πρωί, που είναι ο καθήλυνα αρμόδιος. Και φαντάζομαι ότι οι ερωτήσεις του έγιναν. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει πάρα πολύ και νομίζω ότι μας ενδιαφέρει γενικά στο Υπουργείο είναι η καλή διασύνδεση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Η 24ωρη λειτουργία για ήπια περιστατικά είναι σημαντική. Τα σοβαρά περιστατικά είναι λογικό να πηγαίνουν στο νοσοκομείο. Άρα μας ενδιαφέρει η πραγματικά πολύ καλή διασύνδεση και η κάλυψη κυρίως στην περιφέρεια. Και μας ενδιαφέρει από εκεί και πέρα να υπάρχουν τα κέντρα υγείας αστικού τύπου που δουλεύουν για τις εξετάσεις, για τα τακτικά ραντεβού, αν θέλετε. Η 24ωρη λειτουργία στον αστικό ιστό είναι κυρίως θέμα νοσοκομείου. Γιατί το νοσοκομείο θα πας για κάτι επίγον και για κάτι σοβαρό. Για κάτι ήπιο θα κλείσεις ένα ραντεβού με προγραμματισμό και αυτό μπορείς να το κάνεις στην πρωτοβάθμια. Τουλάχιστον μέσα στον αστικό ιστό. Δεν μιλάω για τα κέντρα υγείας στην περιφέρεια. Τα κέντρα υγείας στην περιφέρεια πρέπει σαφώς να λειτουργούν 24 ώρες. Μάλιστα. Και να κλείσουμε αυτή μας τη συνομιλία. Δεν ξέρω αν θέλετε να επιθυνθείτε στο διοικητικό μηχανισμό της υγείας, στους γιατρούς μας, στους νοσηλευτές, σε άλλες ειδικότητες που είναι εδώ και να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, γιατί έχουμε μια άψογη συνεργασία και με τον διοικητή της ΕΚ, της ΥΠΕ, και με τους διοικητές των νοσοκομείων και όλο το προσωπικό των νοσοκομείων που έχει δώσει τον καλύτερο του εαυτό και έχει υπερβεί τον εαυτό του όλο αυτό το διάστημα. Να ευχαριστήσω λοιπόν όλους. Και λέω και πάλι, είμαστε εδώ, θέλουμε καλύτερες συνθήκες για όλους και καλύτερη υγεία για όλους. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Υπουργέ. Λοιπόν, να πάμε πάρα πολύ σύντομα, παρακαλώ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Υπουργέ, και πάλι. Να πάμε πολύ σύντομα, επειδή νομίζω ότι, αυτό που είπα και στην αρχή, ότι το σύστημα υγείας έμεινε όρθιο, επειδή υπάρχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που το υπηρετούν και πολύ σωστά σκέφτηκε ο διοικητής της υγειονομικής περιφέρειας ότι να πούν πολλά λιγότερα οι διοικητές των νοσοκομείων και ο ίδιος και να δοθεί ο λόγος ενδεικτικά σε εκπροσώπους από το ιατρικό προσωπικό των νοσοκομείων μας. Οπότε, κύριε διοικητά, κύριε Καρβέλη, ήθελα από εσάς μια πρώτη τοποθέτηση όσο πιο σύντομα γίνεται για να μπορέσουμε να τηρήσουμε και το πρόγραμμά μας. Καταρχήν να πω ότι
πάνω από όλους και από όλα είναι οι άνθρωποι. Είναι εκείνος ο πραγματικός μηχανισμός ο οποίος συνιστά αυτό που λέμε σήμερα Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι αυτοί που κρατήσαν όρθιο το σύστημα στην πανδημία. Είναι όλοι αυτοί που φροντίζουν καθημερινά τους ασθενείς μας στα νοσοκομεία. Τόσο οι γιατροί μας, όσο οι νοσηλευτές, όσο το λοιπόν, παραϊατρικό και εργατικό προσωπικό, ακόμα και οι καθαρίστριες και οι μάγειροι και οι κλιβανιστές, όλοι αυτοί συνθέτουν αυτό που λέμε Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τώρα, από εκεί και πέρα, περνώντας αυτή τη μεγάλη λέλαπα που περάσαμε με την πανδημία, δώσαμε βαρύτητα στην ενίσχυση και στην αναβάθμιση όλων των νοσηλευτικών μονάδων. Από την πλευρά μας ως υγειονομική περιφέρεια, κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν από πλευράς χρηματοδοτικών εργαλείων, το τονίζω από πλευράς χρηματοδοτικών εργαλείων της 6ης υγειονομικής περιφέρειας, και εδώ να πω ότι όλα αυτά που θα αναφέρω πολύ σύντομα δεν θα μπορούσα να τα κάνω μόνος μου αν δεν είχα και άξιους συμπαραστάτες στην υγειονομική περιφέρεια, όπως είναι και ο υποδιοικητής της υγειονομικής περιφέρειας που είναι εδώ, αλλά και οι υπηρεσιακοί παράγοντες, η διεύθυνση προσωπικού, η διεύθυνση οικονομικών, η διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών, η διεύθυνση δημόσιας υγείας, όλοι ανεξαιρέτως οι πληροφορικοί που συνέβαλαν στο να συνθέσουμε αυτό που θέλουμε να δώσουμε ως ζωντάνια στις νοσηλευτικές μας μονάδες. Θα έλεγα λοιπόν επιγραμματικά ότι προχωρήσαμε σε αναβάθμιση σημαντικών μονάδων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ουρίου, όπως είναι το Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας με καινούρια μηχανήματα εκεί, όπως είναι το αιμοδυναμικό, όπως είναι η ουρολογική κλινική. Αλλάξαμε όλα τα μηχανήματα της μονάδας τεχνητού νεφρού του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου. Αντίστοιχα, στον Άγιο Ανδρέα ιδρύσαμε εν μέσω πανδημίας αιμοδυναμικό τμήμα. Πάρα πολύ σημαντικό για να υποβοηθήσει το τμήμα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου, αλλά και ευρύτερα την περιφέρεια. Κάναμε σημαντικές χρηματοδοτήσεις σε ό,τι αφορά νέο μαγνητικό τομογράφο στο Γενικό Νοσοκομείο της Πάτρας, ο Άγιος Ανδρέας, και μάλιστα εσχάτως αυτός ο μαγνητικός τομογράφος εξοπλίστηκε με τον κατάλληλο μηχανισμό, ούτως ώστε να κάνουμε κάτι πρωτοποριακό για την περιοχή μας, όπως είναι η μαγνητική καρδιάς. Να τονίσω ότι αυτό δεν γίνεται πουθενά, μα πουθενά, όχι μόνο στο δυτικό άξονα της χώρας, αλλά και ευρύτερα, γίνεται μόνο σε ειδικά νοσοκομεία των Αθηνών. Σε αυτό το εγχείρημα μας βοήθησε πάρα πολύ η νέα διοικήτρια του νοσοκομείου, του Παιδιατρικού Νοσοκομείου Καραμαδάνιο, η Ασπασία Ριγοπούλου, η οποία όποτε και όπου τη χρειάστηκα έσπευσε να βοηθήσει, γιατί δεν ήταν μόνο ο Άγιος Ανδρέας, ήταν και το Αγρίνιο που μετά από πάρα πολλά χρόνια λειτουργήσαμε εκεί το μαγνητικό τομογράφο, ο οποίος ήταν ανενεργός μέσα σε ένα δωμάτιο, ολοσύγχρονος μαγνητικός τομογράφος. Βεβαίως, για το Καραμαδάνιο νομίζω ότι έχουμε κάνει τα πάντα. Τα πάντα δεν τα κάνατε. Τα πάντα, ό,τι μπορούσατε, εν πάση περιπτώσει. Κάναμε τα πάντα σε ό,τι αφορούσε την δική μας δυνατότητα. Τη δική σας δυνατότητα. Την δική μας δυνατότητα. Και εξακολουθούμε και το κάνουμε. Μιλάμε για νέο ακτινολογικό μηχάνημα που πάει εκεί. Μιλάμε για πύρα ασφάλεια που δημιουργήσαμε στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο, γιατί να τονίσω ότι άμα την ανάληψη των καθηκόντων μας, το Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Πάτρας στερεί το πύρα ασφάλειας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έπρεπε να έχουμε κάποιο ατύχημα σοβαρό για να το αντιμετωπίσουμε. Ευτυχώς, και το. Έτσι συνεχίζουμε στη χώρα. Ευτυχώς, κυρία Ριζωνιάκη, που δεν είχαμε τίποτα, αλλά ευτυχώς που καταφέραμε να έχουμε σήμερα μια πύρα ασφάλειας στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο της πόλης μας. Βεβαίως, είναι τώρα σε εξέλιξη η ανακαίνιση, είναι σε διαγωνιστική διαδικασία η εργολαβία για την ανακαίνιση των θαλάμων του Παιδιατρικού Νοσοκομείου, αλλά βεβαίως και χρηματοδοτήσαμε και τη νέα υποδομή όπου θα μπει εκεί ο νέος μαγνητικός τομογράφος
για το παιδιατρικό νοσοκομείο, κάτι που ξέρετε είχε περάσει και αυτό από 40 κύματα. Ακριβώς. Αλλά φτάσαμε στο τέλος. Μιλάμε για χρόνο και πλέον αυτή η διαδικασία. Να κλείσω πολύ γρήγορα με δύο λόγια για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Να πω ότι στο Κέντρο Υγείας Βορείου Ταμαία λειτουργεί ένας ιατρικός και ιατροτεχνολογικός μηχανισμός που θα το ζήλευε ακόμα και ένα νοσοκομείο. Να πω χαρακτηριστικά το μηχάνημα OCT που έχουμε εκεί για τις οφθαλμολογικές εξετάσεις είναι κάτι που δεν υπάρχει ούτε στο νοσοκομείο. Και για να έρθω ως μία γρήγορη απάντηση στο αρχικό σας ερώτημα, κάνουμε μία προσπάθεια τώρα έτσι ώστε εναλλάξει τα δύο κέντρα υγείας της πόλης, τα δύο κέντρα υγείας αστικού τύπου της πόλης, του Βορείου και του Νοτίου τομέα, να λειτουργούν και το Σαββατοκύριακο εναλλάξ. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ καλή είδηση. Ως μια προσπάθεια αναχέτησης του κόσμου που πηγαίνει. Για να μην ξημερώνει, μην ρίσκει το τέλος της εφημερίας με 33 νοσηλευόμενους ασθενείς στα τμήματα επιβόντων περιστατικών. Δεν Άλλωστε, νομίζω ότι αποδείξαμε και με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ότι καταφέραμε να ελέγξουμε κατά την καρναβαλική περίοδο όλο αυτόν τον κόσμο που ήρθε ως επισκέπτες στην πόλη μας να μην φτάσει για ό,τι χρειάστηκε στα νοσοκομεία και το αντιμετωπίσαμε στον πρώτο βαθμό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Διοικητά. Να πάμε στην κυρία Σπασία Ριγοπούλου, διοικήτρια του Καραμανδανίου. Αναλάβατε προσφάτως. Πείτε μας, λοιπόν, τι συναντήσατε στο νοσοκομείο. Ανέλαβα προσφάτως και είναι πρόκληση για μένα να μιλήσω ως διοικήτρια του Καραμανδανίου, έχοντας μόλις λίγες μέρες αναλάβει τα καθήκοντά μου. Πλην όμως ως εργαζόμενη στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας όλα αυτά τα χρόνια, αυτό που μπορώ να επισημάνω είναι ότι αυτό που έχει βαρύτητα, όπως είπατε και εσείς και ο διοικητής πολύ ωραία, είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό είδαμε ότι στήριξε και τα χρόνια της πανδημίας με όλες τις δυνάμεις το Σύστημα Υγείας και σταθήκαμε έτσι όρθιοι. Το Καραμανδάνιο είναι μια μικρή υγειονομική μονάδα. Πλην όμως κάνει ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο για τα παιδιά της περιφέρειας και αυτό το είδα από κοντά τις ημέρες αυτές. Το σύνολο του προσωπικού εργάζεται αθόρυβα και προσφέρει όμως μοναδικές υπηρεσίες, τις οποίες θα ακούσετε στην πορεία της εκδήλωσής μας από τους ίδιους τους γιατρούς, οι οποίοι πολύ καλύτερα θα το παρουσιάσουν από εμένα. Μου προκαλεί έντονα συναισθήματα χαράς και αυτό πρέπει να το επισημάνω, αλλά και αυξημένο αίσθημα ευθύνης όταν κυκλοφορώ στους διαδρόμους και μιλώ με τους εργαζόμενους. Και αυτό που εισπράττω είναι μια αβίαστη έκφραση αγάπης, τόσο για τη δουλειά τους, αλλά κυρίως για τα παιδιά. Για τα παιδιά που έρχονται στο Καραμανδάνιο, που μπαίνουν μέσα και για το ίδιο το νοσοκομείο. Αγαπάνε πάρα πολύ το νοσοκομείο τους, αγαπάνε πάρα πολύ τα παιδιά μας. Αυτή η αγάπη είναι η κινητήριος δύναμη, πιστεύω. Αυτή η αγάπη είναι η κινητήριος δύναμη και η δικιά μας για να κάνουμε τα βήματα που χρειάζεται μπροστά και να φτιάξουμε ένα νοσοκομείο που αρμόζει και όπως αρμόζει για την περίθαλψη των μικρών ασθενών μας. Μάλιστα. Χάρηκα ιδιαίτερα που μίλησε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, η κυρία Γκάγκα, και ανακοίνωσε την κτηριακή αναβάθμιση του νοσοκομείου. Πράγμα το οποίο το περιμένουμε και είναι πολύ επιθυμητό. Και το οποίο σε συνδυασμό με τις ενέργειες που ήδη έχει δρομολογήσει, είπε η Περιφέρεια και ο Διοικητής ο κύριος Καρβέλης, πιστεύω ότι θα επιφέρουν τις επιθυμητές αλλαγές, σε πλαίσια συνεργασίας βέβαια, και σε πλαίσια συνεννόησης με όλους. Πολύ ωραία. Κύριε Διοικητά, κύριε Μπάκο, εσείς διοικείτε την κορονίδα της υγειονομικής περίθαλψης στην ευρύτερη περιφέρειά μας. Πολύ δύσκολο κομμάτι. Διαχειριστήκατε την περίοδο της πανδημίας. Πώς σας βρίσκει η επόμενη μέρα? Κυρία Τζογιάννη, εκ μέρους της Διοίκησης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατώνας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σε ένα εξαιρετικό συνέδριο που είναι θεσμός πια για την πόλη και νομίζω για όλη την Νοτιοδυτική Ελλάδα. Να ξεκινήσω να σας απαντήσω την ερώτηση, την πρώτη που κάνατε στην Υπουργό μας. Το δικό μας το προσωπικό είναι μεν κουρασμένο, αλλά είναι και αφοσιωμένο. Να ξεκινήσω λοιπόν από αυτό. 3 χρόνια πανδημία, έχουμε και γενέθλια αυτό το μήνα, όπως ξέρετε. Ναι. Δεν θα μιλήσω για την πανδημία απόψη, γιατί μου είπατε να είμαι πολύ σύντομος, θα το σεβαστώ. Αλλά να πούμε με 2 απλά λόγια ότι το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, σαν ένα βασικό νοσοκομείο αναφοράς για την αντιμετώπιση της πανδημίας στην Ελλάδα, νομίζω ότι ανταπεξήλθε εξαιρετικά, με εξαιρετικά αποτελέσματα στις δύσκολες αυτές επιταγές της μιας πολύ άγνωστης κατάστασης, μιας απερίγραπτα αγωνιώδους
προσπάθειας όλων να διασώσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Νομίζω το διασώσαμε και νομίζω το ΡΙΟ πήγε πάρα πολύ καλά. Πέραν αυτού όμως να πω ότι παρότι είχαμε πανδημία, παρότι πιέστηκε το προσωπικό μας, παρότι πιέστηκαμε όλοι, ακόμα και σε αυτό το δύσκολο χρόνο της πανδημίας, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου ξεκινάει και από εκείνη τη στιγμή της πανδημίας ξεκίνησε μια περίοδο ανάπτυξης, περαιτέρω ανάπτυξης, σε όλους τους τομείς. Και ερευνητικά πήγαμε εξαιρετικά καλά. Κτηριοδομικά ξέρετε πολύ καλά ότι διασώσαμε στο παραπέντε το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης. Είμαστε το πρώτο νοσοκομείο στην Ελλάδα που ξεκίνησε το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης, το πιο μεγάλο. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, έχετε κάνει αρκετά πράγματα. Πήγαμε πολύ καλά στο χρονοδιάγραμμα και θα δεσμευτώ ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει τελειώσει το πρόγραμμα, όπως και διάφορα άλλα εντός του νοσοκομείου. Δεν είναι μόνο το κρυοδομικό λοιπόν, δεν είναι μόνο ο νέος εξοπλισμός που έχουμε στο Ρίο, δεν είναι μόνο η νέα ψυχή πραγματικά που έχει το Ρίο, είναι και διάφορα πράγματα τα οποία ξέρετε ότι εμείς μέσα στην πανδημία καταφέραμε και πήραμε πιστοποίησεις για νέες θεραπείες, πήραμε πιστοποίησεις για νέες εξαιρετικές επεμβάσεις που γίνονται σε ένα-δύο ή τρία το πολύ νοσοκομεία εντός της χώρας. Πήραμε πραγματικά πιστοποίησεις για μοναδικά πράγματα στον ελλαδικό χώρο, αλλά όλα αυτά νομίζω έγιναν γιατί και η διοίκηση είχε όραμα και το Υπουργείο είχε μια γενναία πολιτική και μας στήριξε, αλλά μας στήριξε και η ΕΚΤΥΠΕ. Και νομίζω ότι το βασικό όραμά μας, αλλά και το βασικό όραμα όλης της περιφέρειας, μια που μιλάμε για αναπτυξιακό συνέδριο, κυρία Ζωγιάννη, είναι ότι οτιδήποτε κανείς επενδύει στο Ρίο, νομίζω η υπεραξία που παίρνει είναι εξαιρετική. Γιατί δεν νομίζω ότι μπορεί να έχουμε ανάπτυξη στην περιφέρεια αν δεν αναπτύξουμε το μεγάλο μας νοσοκομείο, το οποίο νομίζω είναι μοναδικό στην περιφέρεια, και αν δεν αναπτύξουμε το Ρίο, δεν νομίζω ότι μπορεί να έχουμε οποιαδήποτε είδους άλλη ανάπτυξη. Άρα λοιπόν, ανάπτυξη στο Ρίο σημαίνουν πολλά πράγματα. Νομίζω ότι το όραμά μας και οι στόχοι μας σε ένα αρκετά καλό επίπεδο έχουν επιτευχθεί. Προφανώς δεν τα κάναμε όλα τέλεια, δεν τα κάνουμε όλα τέλεια. Προφανώς έχουμε αστοχίες, αλλά νομίζω ότι προσπαθούμε και το καλό είναι ότι προσπαθούμε όλοι σε αυτό το νοσοκομείο. Και εκεί ακριβώς θέλω να σταθώ, ότι το σοβαρό επίτευγμα αυτού του νοσοκομείου είναι ένα εξαιρετικό κλίμα που υπάρχει μέσα στο νοσοκομείο. Η κυρία Ζωγιάννη το ξέρει, γιατί μας επισκέπτεται πολλές φορές. Για καλό. Ευτυχώς όχι ως ασθενείς μέχρι στιγμής, σκέφτομαι. Μόνο κοινωνικά έχουμε πει, κυρία Ζωγιάννη. Μόνο εμάς, μόνο κοινωνικά. Αλλά όμως το σοβαρό είναι ότι το εξαιρετικό αυτό κλίμα που έχουμε εστιάζεται στην εξαιρετική συνεργασία που έχει η διοίκηση με το προσωπικό της. Καθημερινά συνεργαζόμαστε με προσωπικό. Η διοίκηση συνεργάζεται όχι μόνο με τους εξαιρετικούς καθηγητές και τους επιστήμονες, αλλά συνεργάζεται με όλο το προσωπικό. Και όλο αυτό, νομίζω, το αποτέλεσμα φαίνεται και είναι ορατό. Μάλιστα. Όμως, αυτό πρέπει να τονίσουμε και νομίζω ότι θα μας το περιγράψουν καλύτερα δύο εκλεκτοί συνάδελφοι. Δυστυχώς δεν είχαμε τον χρόνο να φέρουμε περισσότερους από τους εκλεκτούς συναδέλφους. Δύο εξαιρετικοί καθηγητές, νομίζω θα μας δώσουν ένα πολύ πολύ σύντομο, να είμαστε σύντομοι, ένα σύντομο, έτσι, μια εικόνα από το τι γίνεται στο Πανεπιστήμιο. Από τη συνεργασία τους με τη διοίκηση, κυρίως, και με το τι έχουμε. Να σας προσκαλέσω στο βήμα, αν έχετε την καλοσύνη, κύριε Καβλού. Όχι, τώρα θα γίνει μετά, στην πορεία. Το τέλος. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε να πολύ, κύριε Καβλού. Θα προσφωνήσω μόνο για να το. Θα προσφωνήσουμε μετά. Υπάρχει και το λόγο της συντονίστριας σας. Δεν πειράζει, είναι καλό να μην έχω και μοναξιά στο θέμα. Ωραία, εγώ μπορώ να βοηθήσω πάντως, αλλά κλείνοντας όμως, θα μου επιτρέψετε έναν πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους 2.500 συνεργάτες μου στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών. 2.500 ανθρώπους που πραγματικά έχουν δείξει και δείχνουν τον καλύτερο εαυτό τους κάθε μέρα και εύχομαι πάντα να τους έχουμε δίπλα μας. Σας ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δικητά. Κύριε Δημόπουλε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, ο Άγιος Ανδρέας, το ιστορικό νοσοκομείο της πόλης, το νοσοκομείο που είναι μέσα στον αστικό ιστό της πόλης και το οποίο, παρότι δεν ήταν νοσοκομείο αναφοράς, κλήθηκε από την πρώτη μέρα να αντιμετωπίσει τον κορονοϊό, την πανδημία κορονοϊού, και ελπίζουμε ότι τα καταφέραμε καλά, αν σκεφτεί κανείς ότι η θνητότητα της ενός νοσοκομείου που ξεκίνησε χωρίς, ας πούμε, κάποια προετοιμασία, ήταν
πολύ καλύτερη από το μέσο όρο της χώρας. Σε αυτό βέβαια συνέβαλαν όλοι, και οι εργαζόμενοι και η διοίκηση και η έκτη υγειονομική περιφέρεια, η οποία πραγματικά μας βοήθησε πάρα πολύ σε εκείνη τη δύσκολη μάχη. Φτάνει να σας πω ότι ό,τι ζητήσαμε το κερδίσαμε με την συνεργασία μας με την έκτη υγειονομική περιφέρεια. Φανταστείτε ότι στα 3 αυτά χρόνια το νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα κατάφερε να έχει ανανεώσιμο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό 6.800.000 ευρώ. Ένα νούμερο αρκετά μεγάλο. Αυτή τη στιγμή έχουν αντικατασταθεί σχεδόν τα πάντα. Έχει αντικατασταθεί όλη η μονάδα τεχνητού νεφρού. Έχει αντικατασταθεί όλη η ΜΕΘ. Δημιουργήθηκαν 14 επιπλέον κλίνες ΜΕΘ εν μέσω COVID. Αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο έχει παρέλαβε, όταν παραλάβαμε 6 κλίνες, αυτή τη στιγμή έχει 7 και τις επόμενες 10 μέρες θα έχει 8 τακτικές κλίνες ΜΕΘ. Στα πλαίσια λοιπόν της ανάπτυξης, παρότι είχαμε την πανδημία, δεν σταματήσαμε ούτε μια μέρα. Βεβαίως ακούσατε από τον διοικητή της υγειονομικής περιφέρειας την μεγαλύτερη, αν θέλετε, αναπτυξιακή πορεία του νοσοκομείου με τον μαγνητικό τομογράφο και κυρίως με τη μαγνητική μετρολογισμικό για την δημιουργία μαγνητική καρδιάς. Ευχαριστώ την κυρία Ριγοπούλου σαν συνεργάτη και την κυρία Φατούρου που μας βοήθησαν πάρα πολύ, όχι μόνο να εγκαταστήσουμε το λογισμικό, αλλά κάποια στιγμή και να το λειτουργήσουμε. Το νοσοκομείο εν μέσω πανδημίας αντικατέστησε τον αξιονικό τομογράφο που από 16 το μέσο είναι στις 64 αυτή τη στιγμή. Άνοιξε το αιμοδυναμικό εργαστήριο που αυτή τη στιγμή κάνει κανονικά και διαγνωστικές και κανονικές θεραπευτικές αντιμετωπίσεις. Δουλεύει σαφώς και η επεμβατική ακτινολογία. Ίσως να μην είμαστε στο επίπεδο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, αλλά και αυτή προχωράει η αναπτυξιακή πορεία. Θα ήθελα να πω κάτι που θα πρέπει να το ξέρει η πόλη. Μέχρι και το 2020, όλοι οι πολυματαγιζόμενοι ασθενείς ήταν στο Καραμανδάνιο. Αυτή τη στιγμή, να το ξέρουμε όλοι, είναι και στον Άγιο Ανδρέα, που είναι, θεωρούμε ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα. Και ήταν ένα πάγιο αίτημα αυτό τον το οποίο ελύθηκε. Αυτή τη στιγμή η άρρωστη νευρολογική και η ρευματολογική αντιμετωπίζονται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις 600 τετραγωνικών που όταν πήγαμε εκεί ήταν κοτέτσι. Είχε περιστέρια μέσα. Μάλιστα. Σήμερα είναι άριστα. Εμείς ευτυχήσαμε να έχουμε άριστους συνεργάτες και τους εκφράζω και από εδώ την ευγνωμοσύνη μου για ό,τι έκαναν, καθώς επίσης και και ευχαριστώ και το Υπουργείο Υγείας, γιατί αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο, παρόλο εν μέσω πανδημίας, παρόλο οικονομικής κρίσης και αυτά, είναι σε εξέλιξη 52 προσλήψεις, ήδη είναι στο θέμα του ΑΣΕΠ νοσηλευτριών, 14 άτομα τεχνικού και διοικητικού προσωπικού και 12 οργανικές θέσεις ιατρών όλων των βαθμίδων. Αυτά είναι σε εξέλιξη. Μάλιστα. Όχι θα, είναι ήδη στον αέρα. Ελπίζουμε να πάμε ακόμη καλύτερα. Τα κάναμε και εμείς καλά, όπως είπε ο κ. Μάκος. Όχι. Θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει περισσότερα. Ναι. Μην ξεχνάμε όμως ότι εχθρός του καλού καμιά φορά είναι το καλύτερο. Έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δικητά. Και να κλείσουμε τον κύκλο αυτό με τον κύριο Κοσκινά. Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Σημαντικό ρόλο παίζει. Σε τι βαθμό έχετε αναπτυχθεί και πόσο μπορείτε να απορροφάτε τις ανάγκες που υπάρχουν σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας. Αυτή τη στιγμή, κυρία Ριζογιάννη, νομίζω ότι, και όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, η πανδημία μέσα σε όλα τα δεινά που έφερε και κάποια θετικά πράγματα στο θέμα, καταρχάς, της στρατηγικής οργάνωσης, γιατί πλέον αναπτύχθηκαν όλες εκείνες οι ασκήσεις επί χάρτου, γίναν πραγματικότητα και πλέον μαθαίνει η πρωτοβάθμια να λειτουργεί όπως είναι μέσα στα πλαίσια του θεσμικού της ρόλου, που η ίδρυσή της είναι αυτή. Να είναι το gatekeeping των νοσοκομείων, να είναι ο ιθμός ο οποίος θα φιλτράρει όλα τα περιστατικά τα καθημερινά, έτσι ώστε να αφήνει
το πεδίο δράσης των συλλευτικών ιδρυμάτων και να μην τα υπαφορτίζει με έναν εργασιακό φόρτο ο οποίος μπορεί κάλλιστα να αποφευθεί. Αυτό θα σταθώ στο ότι πλέον η πρωτοβάθμια έχει εδραιώσει το ρόλο της μέσα στην δικτύωση του δικτύου υγείας της περιοχής μας. Θα σταθώ και εγώ πλέον στην υλικοτεχνική αναβάθμιση όλων των δομών μας μέσα από την άψογη συνεργασία που έχουμε με όλα τα τμήματα της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας που πλέον έχει δείξει το στρατηγικό στόχο που είναι η ανάπτυξη των κέντρων υγείας αστικού τύπου τα οποία πλέον επειδή τα έχουμε δει και σαν συνδικαλιστής του χώρου είναι το 8ο ή 9ο νομοσχέδιο υγείας που επεξεργαζόμαστε αλλά πλέον το έχουμε δει να υλοποιείται τα τελευταία χρόνια. Όπως είπε και ο κύριος διοικητής, έρχονται μηχανήματα νέας τεχνολογίας. Ήδη στα Σκαριά εμείς έχουμε και ολοκληρώνει τη διαδικασία της δημιουργίας πρότυπου ακτινολογικού κέντρου όλης της δυτικής περιφέρειας, που έχει όλα τα σύγχρονα μηχανήματα απεικονιστικά. Έχουν ήδη γίνει ανανεώσεις όλων των μηχανημάτων του μικροβιολογικού μας εργαστηρίου, το οποίο καλύπτει όλη τη δυτική περιφέρεια και τα περιφερειακά νοσοκομεία και κέντρα υγείας πολλές φορές. Αυτή τη στιγμή ο όγκος των ασθενών που διαχειριζόμαστε με τη δημιουργία απλών ιατρείων, τα οποία τόσο καιρό χρειάζονταν όντως χρηματοδότηση και η οποία πλέον και η απορρόφηση των κονδυλίων γίνεται, αλλά και η στρατηγική σχεδίαση που γίνεται στα τμήματα της περιφέρειας, που λειτουργεί και το τμήμα προϋθμιθειών, το τμήμα οικονομικών, όλα αυτά λειτουργούν με ευέλικτο τρόπο μέσα στα πλαίσια της συνταγματικής νομιμότητας, έτσι ώστε να έχουμε το τελικό αποτέλεσμα το οποίο είναι να αποδίδουμε στον πολίτη αυτό για το οποίο του γίνονται όλες αυτές οι παρακρατήσεις από την αμοιβή του. Και θα σταθώ και αυτό σε αυτό το οποίο είπε η κυρία Υπουργός, η διασύνδεση. Η διασύνδεση πλέον φαίνεται, όπως και στο τελευταίο στρατηγικό πλάνο της αποτροπής της επιφόρτησης των νοσοκομείων στη Μεγάλη Καρναβαλική Εκδήλωση, φάνηκε ότι όντως μπορούν όλοι οι συμβαθμίδες της υγείας να αναπτύξουν ένα στρατηγικό σχέδιο, έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα είναι προς όφελον όλων. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να ξεκινήσουμε αμέσως, για να μην χάνουμε χρόνο, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσουμε από το παιδιατρικό μας νοσοκομείο, το Καραμανδάνιο. Υπάρχει μια ιδιαίτερη αδυναμία στα παιδιά. Και παρακαλώ να έρθει στο βήμα η κυρία Νατάσα Βαρέλη, η οποία είναι επιμελήτρια Α της παιδοχειρουργικής κλινικής. Θα σας παρακαλέσω πολύ σύντομα να είστε πολύ σύντομοι στον χρόνο που έχουμε συμφωνήσει, ώστε να μπορέσουμε να σας ακούσουμε όλους για όλα αυτά τα οποία κάνετε καθημερινά και προσφέρετε στους μικρούς και στους μεγάλους πολίτες της ευρύτερης περιφερειάς μας. Κυρία Βαρέλη, ο λόγος εσάς. Ξεκινήσουμε και να καθιερώσουμε τη λαπαροσκοπική χειρουργική στα παιδιά. Όπως γνωρίζετε, το νοσοκομείο μας, το Καραμανδάνιο, είναι το μοναδικό παιδιατρικό νοσοκομείο στην περιφέρεια, με το μοναδικό παιδοχειρουργικό τμήμα στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίων Ίσων. Η ομάδα μας αποτελείται από 3 παιδοχειρουργούς, 2 διευθυντές και εμένα, οι οποίοι είμαστε εκπαιδευμένοι στα λαπαροσκοπικά, έχουμε παρακολουθήσει σεμινάρια τόσο στο εξωτερικό, ενώ 2 από εμάς έχουμε και εργασιακή εμπειρία από νοσοκομεία του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχουμε και 2 εκπαιδευόμενους επικουρικούς, τους οποίους εκπαιδεύουμε στα λαπαροσκοπικά. Η προσπάθειά μας, όπως είναι αναμενόμενο, δεν ήταν χωρίς δυσκολίες, δεν ήταν ο δρόμος σπαρμένος με ρόδα στην αρχή. Είχαμε κάποιες δυσκολίες να αντιμετωπίσουμε. Ξεκινήσαμε δειλά το 2014-2015. Πήραμε απόφαση έτσι να εντείνουμε τις προσπάθειές μας το 2019, όπου και εγώ συμμετείχα, προσθέθηκα στην ομάδα. Και ξεκινήσαμε αρχικά με έναν δανεικό λαπαροσκοπικό πύργο. Τα εργαλεία μας ήταν μιας χρήσης και είχαμε μόνο 2 οπτικά τηλεσκόπια, τα οποία σημαίνει ότι μπορούσαμε να κάνουμε 1 με 2 επεμβάσεις την ημέρα μόνο, γιατί ενδιάμεσα τα εργαλεία έπρεπε να πληθούν και να αποστηρωθούν. Και επίσης κάποια στιγμή το Σεπτέμβρη σταματήσαμε για ένα δίμηνο, γιατί τελειώσαν τα εργαλεία και περιμέναμε νέα χρηματοδότηση για να αγοράσουμε καινούρια. Παρ' όλα αυτά, καταφέραμε να ολοκληρώσουμε 40 επεμβάσεις το 2019 και φτάσαμε στη συνέχεια
Εκμεταλλευόμενοι και την πανδημία, γιατί είχαμε τον χρόνο με τη μείωση των τακτικών χειρουργείων να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό μας και στην τετραετία 2019 με 2022 καταφέραμε να ολοκληρώσουμε 368 λαπαροσκοπικές επεμβάσεις στα παιδιά. Η γκάμα, η πλειοψηφία είναι οξύες κολικοειδίτιδες. Γνωρίζουμε άλλωστε ότι η σκολικοειδίτιδα είναι η πιο συχνή αιτία κοιλιακού άλγους στα παιδιά και στους νέους κάτω των 20 ετών, οπότε η πλειοψηφία γύρω στις 310 επεμβάσεις ήταν σκολικοειδεκτομές. Άλλες επεμβάσεις συμπεριλαμβάνουν την χολοκυστεκτομή, η οποία λοιπόν, είναι σπάνια η χολολιθίαση στα παιδιά, αλλά τελευταία και με την αύξηση του ορίου ηλικίας στα 16 έτη και με την παχυσαρκία δυστυχώς που υπάρχει στα παιδιά, βλέπουμε κάποιες περιπτώσεις χολολιθίασης σε νεαρά έφηβα άτομα, κυρίως με παχυσαρκία. Άλλες επεμβάσεις είναι οι γυναικολογικές επεμβάσεις στα παιδιά. Σπάνιες οι παθήσεις των οθικών στα νεαρά άτομα, παρόλα αυτά δεν είναι αδύνατο να τα δούμε. Κυρίως κορίτσια προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας, τα οποία όμως στην πλειονότητά τους παρουσιάζουν καλοήθεις παθήσεις των εσωγενετικών οργάνων. Άλλωστε, στην περιφέρειά μας δεν υπάρχει και κάποιο τμήμα γυναικολογικής, παιδιατρικής και εφηβικής γυναικολογίας. Οπότε αυτά τα περιστατικά καταλήγουν σε εμάς. Και τελευταία, στο τελευταίο έτος, εντάξαμε και τις λαπαροσκοπικές κυρσοκύλες, κυρίως σε έφηβα αγόρια με συμπτωματική κυρσοκύλη. Μάλιστα. Και διάφορες άλλες διαγνωστικού τύπου επεμβάσεις. Τα συμπερασματικά θα έλεγα ότι παρόλα τα μειονεκτήματα της λαπαροσκόπησης, που περιλαμβάνουν κυρίως το υψηλό κόστος, αλλά και τον αυξημένο χρόνο επέμβασης και κατ' επέκταση αναισθησίας, τα πλεονεκτήματα αυτής είναι σαφώς πολλά περισσότερα. Γνωρίζουμε ότι περιλαμβάνουν τον μειωμένο μετεγχειρητικό πόνο, οπότε μείωση στις μέρες νοσηλείας, αλλά και ταχεία ανάρρωση των ασθενών. Το μειωμένο κίνδυνο μόλυνσης του τραύματος και χρήσης αντιβιωτικών. Το μειωμένο ρίσκο να έχουμε μετεγχειρητικές επιπλοκές, όπως απόφραξη εντέρου από συμφύσεις. Έχει τη χρησιμότητά της ιδιαίτερα στα παιδιά και για διαγνωστικούς λόγους. Δεν μας αρέσουν στα παιδιά οι αξονικές λόγω της ακτινοβολίας. Και τελευταίο είναι το αισθητικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό στα νεαρά άτομα και ιδιαίτερα στα μικρά παιδάκια, όπου μεγαλώνουν τα κορμάκια τους, μεγαλώνουν και οι ούλες τους. Μάλιστα. Οπότε, συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι τα τελευταία 30 χρόνια η αυξανόμενη δημοτικότητα της ελάχιστης επεμβατικής χειρουργικής έχει δώσει τη δυνατότητα πολλές από αυτές τις επεμβάσεις πλέον να αποτελούν τη standard care, τη στάνταρ περίθαλψη σε πολλά κέντρα. Και ιδιαίτερα οι νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες αναφέρουν ότι η λαπαροσκοπική χειρουργική θα έπρεπε να αποτελεί την πρώτη επιλογή σε πολλές επεμβάσεις όπου υπάρχει ο εξοπλισμός και προφανώς η τεχνογνωσία. Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Βαρέλη. Πολύ σας σημαντικά το πολύ. Χειροκρότημα, παρακαλώ, τουλάχιστον να ανταμείβουμε λίγο τους ανθρώπους και να τους ευχαριστούμε για αυτά που προσφέρουν, γιατί όσοι έχετε πάει στο Καραμανδάνιο, αν δείτε τα χειρουργεία του Καραμανδανίου, νομίζω ότι είναι ό,τι χειρότερο, από τα χειρότερα που υπάρχουν, κύριε Δίκητα. Και είναι πραγματικότητα αυτό, νομίζω και εσείς το παραδέχεστε. Λοιπόν, ο κύριος Τάγαρης, Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας του Καραμανδανίου, που θα σας παρακαλέσω πολύ σύντομα για να σας ακούσουμε όλους και να σας ευχαριστήσουμε και να σας χειροκροτήσουμε όλους. Κύριε Τάγαρη. Καλησπέρα και από μένα. Ακούγομαι, έτσι. Ναι. Λοιπόν. Εγώ θα μιλήσω σαν διευθυντής της Ορθοπαιδικής Κλινικής. Η Παιδορθοπαιδική Κλινική του Καραμανδανίου είναι η μόνη παιδορθοπαιδική κλινική στη Δυτική Ελλάδα οργανωμένη και αντιμετωπίζει περιστατικά μέχρι της ηλικίας των 16 ετών, μετά την τροποποίηση την τελευταία του 2018, όπου αυξήθηκε το ηλικιακό όριο νοσηλείας των παιδιών από τα παιδιατρικά νοσοκομεία. Έτσι, εμείς σαν κλινική αντιμετωπίζουμε σχεδόν το μέγιστο του παιδιατρικού τραύματος και εφημερεύουμε καθημερινά. Είμαστε ουσιαστικά κέντρο αναφοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, στα Ιόνια νησιά και στην Ήπειρο, δηλαδή στέλνουμε περιστατικά από παντού. Μάλιστα, το περιστατικό, η απάνω ακτινογραφία ουσιαστικά δείχνει, είναι ένα παιδάκι 6 χρονών που μας ήρθε από την Οικουμενίτσα. Επίσης, έχουμε αναπτύξει τα τελευταία
χρονικό διάστημα, τα τελευταία 2 χρόνια, τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε ειδικές τεχνικές, οι οποίες είναι μόνο για τον αναπτυσσόμενο σκελετό και συγκεκριμένα εύκαμπτους τους ενδομυελικούς ύλους. Οι κάτω ακτινογραφίες είναι σε ένα προσφυγάκι από την Ουκρανία, ένα κοριτσάκι το οποίο βρέθηκε στην Πάτρα και το χειρουργήσαμε. Από εκεί και πέρα, έχουμε αναπτύξει ειδικό ιατρείο για την διάγνωση και τη συντηρητική θεραπεία της αναπτυξιακής δυσπλασίας του ισχύου των νεογνών, σε συνεργασία με το ακτινολογικό τμήμα, όπως θα σας πει μετά η κυρία Κοντραφούρη, με την χρήση του υπερήχου, καθώς και συγγενείς ανομαλίες του άκρου ποδός και της άκρας χείρας, με πιο βασική τη συγγενή ρεποϋποδία, που χρησιμοποιούμε τη μέθοδο Πονσέτη σε όλες τις εμφάσεις και σε πρωτογενή θεραπεία, καθώς και στις επιπλοκές της. Επίσης, έχουμε αναπτύξει ειδικό ιατρείο σπονδυλικής στήλης, όπου γίνεται η συντηρητική θεραπεία της και η αντιμετώπιση τόσο της κολλίωσης όσο και της κύφωσης σε νεαρούς εφήβους, καθώς και το τελευταίο 1,5 χρόνο έχουμε μπει και στο θέμα των παραμορφώσεων των κάτω άκρων, είτε σε γωνιώδεις παραμορφώσεις, είτε σε περιπτώσεις ανισοσκελίας, όπου χρησιμοποιούμε μια σχετικά καινούργια μέθοδο με προσωρινές επιφυσιοδέσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ισοσκελίσουμε είτε να διορθώσουμε παραμορφώσεις των κάτω άκρων. Γενικά, εμείς σαν κλινική, η αλλαγή του ηλικιακού ορίου μας δημιούργησε περισσότερη δουλειά, κάτι που το θέλουμε, αλλά όμως αυτό δυστυχώς έκανε αναγκαία την αλλαγή τόσο των εργαλειοσυρών όσο και των υποδομών μας. Δηλαδή, χειρουργικά τραπέζια για τα οποία δηλαδή πρέπει, γιατί ο ενήλικας, ο 15 ή 16 χρονών, ο έφηβος ουσιαστικά προσυδειάζει στη σωματοδομή του ενήλικα. Μάλιστα. Αυτά. Δεν θέλω να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Τάγαρη, για την πολύ σύντομη. Επίσης, θέλοντας. Τα επίσης συγγνώμη, δεν τα θέλω. Όχι. Είναι ένα slide το οποίο. Ναι. Ήταν χρήσιμο και θα ήθελα να το παρουσιάσω, γιατί είναι σημαντικό. Αν είναι εύκολο να το δείξουμε, γιατί δείχνει κάτι. Το τελευταίο slide. Λοιπόν, η κλινική μας, πέραν του όγκου δουλειάς που έχει παρουσιάσει το τελευταίο καιρό, στην δεξιά πλευρά της διαφάνειας υπάρχουν τουλάχιστον 6 διαφορετικές από την κλινική μας παρουσιάσεις και δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, καθώς και συμμετέχουμε το τελευταίο καιρό σε μια μεγάλη παγκόσμια πολυκεντρική μελέτη, η οποία μελετάει τα παιδιατρικά κατάγματα, η οποία καθοδηγείται από μια μεγάλη ορθοπαιδική εταιρεία που είναι στην Ελβετία και η οποία είναι σημαντική, είναι πολύ τιμητικό και για το νοσοκομείο μας και πανελλήνια, γιατί ουσιαστικά είμαστε το μόνο ελληνικό νοσοκομείο παιδιατρικό που συμμετέχει σε αυτή τη μελέτη. Μάλιστα. Συγγνώμη που γύρισα πίσω, έτσι. Άξιζε τον κόπο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ τώρα τον κύριο Κωνσταντίνο Μουρτζούχο, διευθυντή του ορολογικού τμήματος. Θυμάμαι τον κύριο Μουρτζούχο όταν διορίστηκε στο Καραμανδάνιο, που τον είχαν βάλει, μάλλον συστεγαζόστε με κάποιο άλλο ιατρείο, θυμάμαι, και πέρασαν τόσα χρόνια για να αποκτήσετε επιτέλους εξοπλισμό και να μπορέσετε να λειτουργήσετε όπως πρέπει. Πολύ σύντομα, λοιπόν, να μας πείτε κι εσείς. Δεν θα σας κουράσω καθόλου. Μια καλησπέρα και από μένα και ένα μεγάλο ευχαριστώ προσωπικό και εκ μέρους των ανθρώπων της κλινικής μας για την ευκαιρία που μας δόθηκε να είμαστε σε αυτό το βήμα. Από μόνο το γεγονός ότι θέλω να το τονίσω ότι είμαστε ένα μοναδικό, με αυτή την έννοια, ένα αμιγώς παιδορειλά τμήμα που ανήκει στην ΕΚΤΗ, είπε, καλύπτει τον πληθυσμό που είναι περίπου με ένα υπολογισμό γύρω στους 306.000 παιδιά και δεν υπάρχει άλλο τμήμα, έτσι νοσοκομιακό, που να καλύπτει ως παιδορειλά τμήμα τις ανάγκες του πληθυσμού αυτού. Είναι επίσης το μοναδικό νοσοκομείο της έκτης ΥΠΕΣ, το οποίο γίνονται screening, νοσοκομιακός έλεγχος ακοής, με τις μεθόδους που βλέπουμε εκεί, οτοακουστικές εκπομπές, αυτοματοποιημένα ακουστικά προκλητά δυναμικά εγκεφαλικού στελέχους. Και θα έλεγα οι πιο προηγμένες είναι αυτές οι ηλεκτροφυσιολογικές εξετάσεις, τα IBR και τα SSR, που είναι διαγνωστικές εξετάσεις και από βρεφική ηλικία μπορούμε να βρούμε, να κάνουμε διάγνωση εάν υπάρχει πρόβλημα βαρικοΐας, για να συνεχίσει η αντιμετώπιση του παιδιού, η περαιτέρω αντιμετώπιση, βάζοντας ακουστικά ή
Αυτά τα παιδιά, αν έχουν πολύ μεγάλο βαθμό αρικογιάς, προγραμματίζονται και γίνονται στην Αθήνα σε ειδικά κέντρα, γίνεται κοχλιακή εμφύτευση. Πρέπει όμως να ξεκινήσει από τη διάγνωση αυτό το πράγμα. Και πραγματικά και εγώ προσωπικά από χρόνια, αλλά και νεότεροι συνάδελφοι, είμαστε καταρτισμένοι. Είναι ειδικές εξετάσεις, πρωτοποριακές. Γίνεται με φαρμακευτικό ύπνο και μέσα από κομπιούτερ. Δεν θα επιμείνω σε αυτές τις είναι μία λίστα επεμβάσεων που κάνουμε. Αυτά που είναι με τα μπόλου, τα γράμματα μόνο, αυτή η επέμβαση, η βροχοσκόπηση για αφαίρεση ξένων σωμάτων, τραχείας βρόχων που λέω πάνω-πάνω, βροχοσκοπήσεις για αφαίρεση ξένων σωμάτων γινόντουσαν τα τελευταία 30-35 χρόνια στο Καραμανδάνιο. Τώρα, αυτό που άλλαξε εδώ και ένα χρόνο περίπου είναι ότι μέσω ενός νέου ενδοσκοπικού πύργου μπορούμε να δούμε, κοιτάξτε, η βροχοσκόπηση για όσους δεν ξέρουν είναι να δει και μέσα από ένα σωλήνα μεταλλικό 1-2 μιλιμέτρα εύρους, να δει ο χειρουργός και να βγάλει, η παλιά μέθοδος ήταν με το μάτι μέσα από εκεί, με γυμνό μάτι, με γυμνό οθαλμό, να προσπαθήσει να βρει μέσα στους, να ψάξει την τραχέα και τους βρόγχους και να βρει ξένο σώμα να το αφαιρέσει. Τώρα λοιπόν μέσα από την διαδικασία την καινούρια, την πιο σύγχρονη με τον ενδοσκοπικό πύργο, έχει μπροστά του ο χειρουργός ένα μόνιτορ και βλέπει τον βρόγχο που είναι τόσο μικρός σε διάμετρο, σε τεράστια έτσι, μεγέθυνση, οπότε μπορεί να δουλέψει με πολύ μεγαλύτερη άνεση και ακρίβεια. Ως προς τις τακτικές επεμβάσεις, πάλι δεν θα επιμείνω σε αυτή τη λίστα. Κάτω-κάτω όμως βλέπουμε, θεωρώ πρωτοποριακό για το νοσοκομείο μας και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Νομίζω ότι δεν εφαρμόζεται πουθενά στη Δυτική Ελλάδα, είναι πρωτοποριακό. Νέος συνάδελφος πήγε πρόσφατα στο εξωτερικό, παρακολούθησε course, ήρθε, είχαν αγοραστεί τα μπαλονάκια και μπήκε πριν από 10-15 μέρες περίπου, έγινε η πρώτη αυτή επέμβαση, διαστολή της ευσταχιανής άλπιγκας με μπαλονάκι σε χρόνια προβλήματα που επηρεάζουν το μέσο ους, υγρά στο μέσο αυτή των παιδιών, στο αυτή των παιδιών, που σημαίνει προβλήματα στην ανάπτυξή τους, γιατί δεν μπορούν να ακούσουν καλά, να εγκαταστήσουν την ομιλία κλπ. Πριν τελειώσω, θα ήθελα να επισημάνω, να τονίσω δύο πράγματα. Τρέχει ήδη, θα προκηρυχθεί διαγωνισμός μετά από ενέργειες του νοσοκομείου μας, της κλινικής μας, της διοίκησης και σε αγαστή συνεργασία με την ΕΚΤ ΥΠΕ, δόθηκε μια γενναία επιχορήγηση από την ΥΠΕ και από ιδίους πόρους, το τονίζω αυτό, για να αγοραστούν πρώτον νέα σετ χειρουργικά από την αρχή και για επεμβάσεις που γίνονται, αλλά και επεμβάσεις καινούργιες, γιατί υπάρχει γνώση, υπάρχουν οι γιατροί, δεν υπάρχουν τα εργαλεία για να γίνουν επεμβάσεις. Δεύτερον, στα εξωτερικά ιατρία, ανανέωση εξοπλισμού, αγορά νέων ενδοσκοπικών πύργων, βιντεολαρυγκοσκοπίων κτλ. Όλα αυτά θα συμβάλλουν στο να γίνονται διαγνώσεις, οι οποίες έπρεπε τα παιδιά πολλές φορές να καταλήξουν Αθήνα για να μπουν κάποιες διαγνώσεις. Δεν μας λείπει η γνώση, μας λείπουν τα εργαλεία. Η δικιά μας ειδικότητα, ξέρετε, δεν είναι όπως ο παιδίατρος ή ο παθολόγος που με ένα ακουστικό μπορεί να. Και επισκοπικά μπορεί να βγάλει συμπεράσματα. Είμαστε πολύ πιο εξειδικευμένοι και χρειαζόμαστε την τεχνολογία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μάλιστα. Επίσης, μόλις διοριστήσα διοικήτριά μας σε εννόηση μαζί της, μας έχει υποσχεθεί ότι με ενέργειες θα γίνουν διαδικασίες για να κατασκευαστούν δύο αίθουσες για την ακολογική μας μονάδα. Ξέρετε, για να δουλέψει η ακολογία πρέπει να υπάρχουν ειδικοί ηχομονωμένοι θάλαμοι που δεν υπάρχουν μέχρι τώρα. Έτσι λοιπόν θα γίνονται ακριβέστερες διαγνώσεις, αλλά επειδή έχουμε μόνο μία αίθουσα και η κατασκευή είναι για δύο αίθουσες, θα ελαττωθεί και η λίστα σχεδόν στο μισό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μουτζούκο. Παρακαλώ τώρα για να κλείσουμε τον κύκλο του Καραμανδανίου τον κύριο Θανάσιο Φίλια, διευθυντή της Παιδιατρικής, και αμέσως μετά την κυρία Κοντροφούρη. Πολύ γρήγορα, παρακαλώ. Μου κάνουν ήδη νοήματα ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε, αλλά πρέπει να παρουσιαστούν αυτά τα οποία έχουμε. Οπότε, κύριε Φίλια, σας παρακαλώ, πολύ σύντομα. Καλησπέρα και από μένα. Το Καραμανδάνιο Νοσοκομείο, μην τα ξαναλέμε, είναι το μοναδικό παιδιατρικό. Παθολογική κλινική, χειρουργικές ειδικότητες, ακτινολογικό τμήμα,
Η παθολογική κλινική λειτουργεί με τμήμα προώρων, παιδοπνευμονολογικό και παιδοενδοκρινολογικό τμήμα. Ενώ τα τελευταία 3 χρόνια έχει αναπτυχθεί ένα παιδοαλλεργιολογικό ιατρείο. Αρχικά ήταν μία φορά την εβδομάδα. Όμως, λόγω της μεγάλης ζήτησης, έχει προσθεθεί μία δεύτερη ημέρα. 2 φορές την εβδομάδα, λοιπόν, λειτουργεί παιδοαλλεργιολογικό ιατρείο στο Καραμαντάνιο, όπου εξυπηρετεί περίπου 600 περίπου ασθενείς το χρόνο. Επίσης, από τον Νοέμβριο του 2020, λειτουργεί παιδοαιματολογικό ιατρείο σε συνεργασία με την παιδοαιματολόγο, την κυρία Βλάχα. Στην έναρξη της πανδημίας δημιουργήσαμε νέα πτέρυγα COVID-19 σε συνεργασία με την διοίκηση της 6ης ΥΠΕ, όπου μπορέσαμε και νοσηλεύουμε ακόμα παιδιά με λίμωξη COVID-19. Την εποχή του εμβολιασμού δημιουργήθηκαν 2 ιατρία εμβολιασμού έναντι του COVID-19 για τα παιδιά στο Καραμαντάνιο. Και τέλος, τα τελευταία χρόνια έχουμε αναπτύξει ένα ιατρείο προληπτικής και κοινωνικής ιατρικής. Υπεύθυνος του ιατρείου είμαι εγώ, όπου εκτός από το ότι δημιουργούνται τακτικοί εμβολιασμοί στους μικρούς ασθενείς, έρχονται δηλαδή παιδιά και κάνουν το τακτικό εμβολιασμό τους με βάση το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού, κάνουμε και διάφορες δράσεις σε σχολικές μονάδες, σε στρατεύσιμους, σε αθλητές, ενημερώνουμε για τον κορονοϊό, θέματα υγιεινής κλπ. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Φίλια. Παρακαλώ την κυρία Κοντραφούρη, η οποία είναι διευθύντρια του ακτινολογικού τμήματος. Πολύ σύντομα και εσείς, σας παρακαλώ πολύ. Καλησπέρα. Πού είναι το... Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Το ακτινολογικό τμήμα του Καραμανδανίου αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες του, και αυτό γιατί καλύπτει απεικονιστικά όχι μόνο τις κλινικές του Καραμανδανίου, αλλά και την Παιδιατρική Πανεπιστημιακή Κλινική και τη Μονάδα Νεογνών του Ρίου, τη Μονάδα Νεογνών του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών Άγιος Ανδρέας και το σύνολο των παιδιών που παραπέμπονται από εξωτερικούς παιδιάτρους. Το 2022 υποβλήθηκαν σε απεικονιστικό έλεγχο γύρω στα 19.000 παιδιά. Στο τμήμα μας βγαίνουν όλες οι ακτινογραφίες που μπορεί να ζητήσει ένας γιατρός που παρακολουθεί παιδιά. Διαθέτουμε το βασικό μηχάνημα που βλέπετε στην εικόνα. Τα τελευταία χρόνια, την εποχή τώρα του COVID, αποκτήσαμε 2 φορητά ακτινολογικά μηχανήματα που μας δίνουν τη δυνατότητα να βγάζουμε ακτινογραφίες στα παιδιά που δεν μπορούν να κατέβουν κάτω στο τμήμα. Αποκτήσαμε ένα ακτινολογικό τύπου C-arm που το χρησιμοποιούν οι ορθοπαιδικοί στις επεμβάσεις τους. Και το 2022 πραγματοποιήθηκαν γύρω στις 29.121 ακτινολογικές εξετάσεις. Πρόσφατα αποκτήσαμε ένα σύστημα το οποίο αποτελείται από μία βάση και μία ειδική κασέτα. Είμαστε η μόνη δημόσια δομή σε όλη την περιφέρεια που διαθέτει αυτό το εξάρτημα, αυτήν την κασέτα, όπου γίνονται όλες οι αξονομετρικές. Είναι ακτινογραφίες που χρησιμοποιούν οι ορθοπαιδικοί για να εκτιμήσουν την ανισοσκελία, τις παραμορφώσεις των κάτω άκρων και τις παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης. Στο τμήμα μας γίνονται όλες οι ειδικές ακτινολογικές εξετάσεις που αφορούν παιδιά και δεν μπορούν να γίνουν πουθενά αλλού. Αυτές αφορούν εξετάσεις για την έρευνα του ροποιητικού, του πεπτικού συστήματος, πολύ σημαντική η βοήθειά μας για τη λύση των εμβολιασμών, που, για να το πω απλά, έρχονται παιδιά με στριμμένο έντορο και το ξεστρίβουμε στο ακτινολογικό, οπότε τα παιδιά δεν προχωράνε σε χειρουργική επέμβαση και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γίνονται σιελογραφίες, πυελογραφίες, ακτινοσκόπηση. Εντάξει, να μην μπω σε λεπτομέρειες. Τα υπερηχογραφήματα είναι η πρώτη μας γραμμή. Αυτή είναι η ναυαρχίδα μας. Είμαστε το πρώτο δημόσιο νοσοκομείο σε όλη την Ελλάδα που απέκτησε ένα τέτοιο μηχάνημα αυτής της εμβέλειας και αυτών των δυνατοτήτων, και γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Επίσης, αποκτήσαμε και ένα φορητό υπερηχοτομογράφο και διαθέτουμε και το παλιό μηχάνημα των υπερήχων που το χρησιμοποιούμε σε ορισμένες περιπτώσεις. Το 2022 πραγματοποιήθηκαν 7.600 εξετάσεις υπερήχων περίπου. Κάνουμε όλα τα υπερηχογραφήματα στην κυριολεξία από την κορφή ως τα νύχια που αφορούν παιδιά. Με το καινούριο μηχάνημα αυξήθηκε η διακριτική ικανότητα, η διαγνωστική μας ικανότητα και επιπλέον η φαρέτρα μας οπλίστηκε και με άλλα πράγματα. Μπορούμε να κάνουμε πλέον υπερηχογραφήματα
στις ραφές του κρανίου και να τις ελέγχουμε, κάτι που γινόταν τώρα μόνο με ακτινογραφίες. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά, γιατί δεν έχουμε ακτινοβολία. Όλο αυτό το σύνολο που αναφέρω εκεί, οι πλευρές, υπερηχογράφημα πλευρών για κατάγματα, δεν χρειάζεται να γίνει ακτινογραφία. Πολύ σημαντική βοήθεια στο μυοσκελετικό, κυρίως στα ισχύα, όπως ανέφερε και ο κύριος Στάγαρης, σε συνεργασία μαζί τους έχουμε φοβερή ευκρίνεια από το μηχάνημα, το καινούριο μηχάνημα, και τα ποσοστά επιτυχίας είναι 100%, είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο τα αποτελέσματα για την δυσπλασία του ισχύου. Πολύ σημαντική βοήθεια, και αυτό με το καινούριο μηχάνημα, στην απεικόνηση της κουλικοειδούς απόφυσης. Έχει φτάσει η ταύτιση των δικών μας ευρημάτων με αυτών των χειρουργείων στο 100%. Έλεγχος αγγείων. Το καινούριο μηχάνημα μας δίνει τη δυνατότητα δραματοποίησης και ελαστογραφίας ύπατος, μελέτης δηλαδή της ελαστικότητας του ύπατος, η οποία αλλοιώνεται σε διάφορες παθήσεις. Και ο φιλόδοξος στόχος μας είναι να ξεκινήσουμε και τις υπερηχογραφικές και στερεοερυθρογραφίες με χρήση σκιαγραφικών για υπερήχους, κάτι που θα είναι μοναδικό σε όλη την περιφέρεια. Κλείνοντας, θέλω να τονίσω ότι η ειδικότητά μας είναι άρρηκτα συνδεμένη με την τεχνολογία. Άρα, λοιπόν, η συνεχής εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας αυξάνει σημαντικά τις επιστημονικές απαιτήσεις σε ό,τι αφορά στα κλινικά ερωτήματα, στα οποία καλούμαστε να δώσουμε απαντήσεις καθημερινά. Ζήτημα πρώτης προτεραιότητας για το Καραμανδάνιο είναι να μην μείνει απλώς παρατηρητής των εξελίξεων, αλλά να μπορεί να συμμετάσχει ενεργά στην επιστημονική πρόοδο και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που του προσφέρουν τόσο η τεχνολογία, όσο και το επίπεδο εξειδίκευσης όλου του ιατρικού του προσωπικού. Μόνο έτσι θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες και να ωφελήσει όσο οφείλει τελικά τους κατοίκους της ευρεία περιφέρειας που εξυπηρετεί. Αυτό ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κοντραφούρη. Παρακαλώ τώρα τον κύριο Περικλή Νταυλούρο, καθηγητή διευθυντή της Καρδιολογικής Κλινικής. Είστε σύντομος, ξέρω, πότε δεν θα μας θέσετε. Μπορώ και να μην μιλήσω καθόλου, αν θέλετε. Όχι, πολύ σημαντικά να μας πείτε. Εγώ πάντως, κυρία Ριζογιάννη, δεν είμαι ικανοποιημένος με τη διάθεση λίγων χιλιάδων ευρώ για την αναστήλωση του Καραμανδανίου. Περίμενα ένα υπερσύγχρονο, νέο νοσοκομείο, όπως αξίζει σε αυτούς τους επιστήμονες, και συγχαρητήρια σε όλους τους συναδέλφους που κάνουν τόσο σημαντικό έργο, έτσι, με ενοποίηση των υπηρεσιών στην περιοχή μας. Το όνειρο, βέβαια, εγώ δεν νομίζω ότι έχει τελειώσει. Και πρέπει έτσι να το διεκδικήσουμε. Αρκεί να το παλέψουμε, να συνεννοηθούμε ως περιοχή και σωστά, να το παλέψουμε. Η δική μου παρουσίαση θα είναι περισσότερο πολιτική, όπως θα διαπιστώσετε. Δεν έχω έρθει εδώ να σας πω το πόσο καλά τα κάνουμε στην καρδιολογική κλινική του Ρίου, αλλά περισσότερο το πώς τα κάνουμε και πώς αναπτυχθήκαμε με την αλληλεπίδραση μέσω της διοίκησης. Της διοίκησης του νοσοκομείου του Ρίου, της διοίκησης έκτης υγειονομικής περιφέρειας, τον κύριο Μπάκο, τον κύριο Καρβέλη συγκεκριμένα, και το Υπουργείο Υγείας. 5.000 επεμβάσεις το χρόνο κάνουμε, όπως βλέπετε. Ένα ογκώδες εκπαιδευτικό έργο, 450 φοιτητές το χρόνο και τους φοιτητές μας, και ένα ογκώδες ερευνητικό έργο με διεθνή παρουσία. Και θα σας δώσω μόνο τρία παραδείγματα του πώς η ανάπτυξη την τελευταία τριετία αυτής της κλινικής, ποιες ήταν οι προϋποθέσεις, ποιοι ήταν οι αρρωγοί και ποια ήταν τα εμπόδια. Γιατί συναντήσαμε εμπόδια και αυτά πρέπει να τα λέμε. Η πρώτη προϋπόθεση είναι να υπάρχει όραμα. Και το όραμα αυτό να διεκδικείται. Το όραμα σε εμάς το έθεσε ο καθηγητής μας, ο Δημήτρης Αλεξόπουλος, ο οποίος ήταν τώρα καθηγητής στο ΕΚΠΑ, και το συνεχίζουμε εμείς. Το όραμα πρέπει να συναντιέται με μια διοίκηση η οποία πρώτον πρέπει να ακούει. Δεύτερον, πρέπει να καταλαβαίνει τι είναι αυτό που ακούει. Για να το καταλάβει, πρέπει να έχει και η διοίκηση όραμα. Εάν δεν έχει και η διοίκηση όραμα και είναι απλά διαχειριστές, λογιστές, δεν θέλουμε διοικητές λογιστές. Έτσι, θέλουμε διοικητές οι οποίοι να έχουν όραμα και να μπορούν να συνδράμουν σε αυτό το οποίο πιστεύουμε εμείς ότι είναι το καλύτερο για το σύστημα υγείας. Και ταυτόχρονα πρέπει να είναι εργατικοί, να παίρνουν ταχύτατα αποφάσεις, να είναι fair players, να μην αδικούν κανέναν και να έχουν και την ικανότητα να διεκδικούν απέναντι στην εξουσία. Αυτά τα έχουν και οι δύο. Σας πληροφορώ ότι αυτά τα έχουν και οι δύο. Και βέβαια η τρίτη προϋπόθεση είναι η πολιτική βούληση. Και από όλα τα πρόσωπα που βλέπετε εκεί, πλην του Πρωθυπουργού φυσικά, θεωρώ ότι τελευταία η Υπουργός με τον νόμο 4999 του 2022 πραγματικά έχει την πολιτική βούληση να το αλλάξει το ΕΣΥ. Φέρνει πράγματα καινούρια. Το εμπόδιο, εκεί που χτυπάμε όλοι επάνω, είναι η γραφειοκρατία και οι αναχρονιστικοί μηχανισμοί του δημοσίου. Τρία παραδείγματα. Αυτό είναι το προσωπικό μας. Προσωπικό, λέτε. Ναι. Κοιτάξτε, δύο επίκουροι καθηγητές. Ο κύριος Μπούρας μας βοήθησε πολύ με την κυρία Κεραμέως. Επιμελητές καινούργοι. Είχαμε 5 επιμελητές άνω των 50 ετών. Τα τρία τελευταία χρόνια
Και ευχαριστούμε τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, τον κύριο Λιάτσικο, που κατανόησε τις ανάγκες, τον κύριο Μπάκο και τη διεκδίκηση από τον κύριο Καρβέλη στο Υπουργείο να πάρουμε αυτούς τους επιμελητές και τελευταία ένα επιμελητή Β'. Αλλά θέλω να εστιάσετε στην τελευταία λίστα. Η τελευταία λίστα δείχνει προς μικρές, έξυπνες λύσεις. Σε συνεργασία με τη διοίκηση, δεν χρειάζονται μεγαλόπνοα σχέδια. Μπορούν να ζωντανέψουν όχι ένα, τρία νοσοκομεία. Κοιτάξτε, στο Αίγιο δεν πήγαινε κανείς να κάνει εφημερίες και κανένας δεν έβαζε υποψηφιότητα για επικουρικός γιατρός. Είπαμε με τον κύριο Καρβέλη, αυτό η τελευταία λίστα είναι έργο Καρβέλη, πρέπει να το πω έτσι. Είπαμε με τον κύριο Καρβέλη, κοίταξε να δεις, μας δίνει σε εμάς δύο επικουρικούς, αφού έχετε τόσο κόσμο. Ναι, αλλά θα κάνουν εφημερίες στο Αίγιο, γιατί γουστάρουν τα παιδιά να είναι στο Ρίο, αλλά θα δώσουν όλες εφημερίες στο Αίγιο. Δύο χρόνια τώρα εφημερεύουν στο Αίγιο. Στο Αγρίνιο και στο Αίγιο δεν υπήρχε καρδιολογική κλινική, ήταν διαλυμένες. Για να πείσουμε τον κύριο Αλμπάνη να αναλάβει διευθυντή στο Αγρίνιο, είπαμε με τον κύριο Καρβέλη να τον επιβραβεύσουμε. Οι γιατροί δεν θέλουν πάντα λεφτά. Δεν είναι αυτοί πάντα οι επιβράβευση. Το αντίθετο. Θέλουν να κάνουν πράγματα τα οποία αναπτύσσουν την επιστήμη τους και τους αρέσουν. Ήρθε ο κύριος Αλμπάνης μια φορά την εβδομάδα και κάνει επεμβάσεις στο αιμοδυναμικό του Ρίου και προχτές πήρε και την εξειδίκευση της επεμβατικής καρδιολογίας. Αυτό ήταν αρκετό για να τραβήξει την κυρία Κατσάνου, μια νεαρή επιμελήτρια που επίσης έρχεται μια φορά την εβδομάδα στο Ρίο για επεμβάσεις, αλλά πήγε στο Αγρίνιο να το στελεχώσει. Δεν θα πήγαινε αλλιώς. Η Μαρία Αναστασοπούλου, δικό μας παιδί, έτσι. Όλα αυτά είναι δικά μας παιδιά, έχουν τελειώσει από εμάς. Δικά μας παιδιά με την καλή έννοια, έτσι. Λοιπόν, δεν θα πήγαινε στο Αίγιο για να κάνει την επιμελήτρια. Αλλά όταν της προσφέρθηκε μια φορά την εβδομάδα να μάθει παιδοκαρδιολογία στην Πάτρα και Υπέρυχο, πήγε με μεγάλη της ευχαρίστηση. Και τέλος, ο Κώστας Μπαρδούσης, ο εντατικολόγος, καρδιολόγος, ασφιχτιούσε πάλι εντός εισαγωγικών στον Άγιο Ανδρέα, γιατί έκανε μόνο εντατικολογία και όχι καρδιολογία. Και του δόθηκε η δυνατότητα με μια εβδομαδιαία απόσπαση να κάνει και αυτό που έχει σπουδάσει. Έτσι, οι δύο τελευταία είναι δικά μας λεφτά από τα ερευνητικά μας έργα, πανεπιστημιακή υπότροφη. Έτσι, στελεχώθηκε η κλινική με διπλάσιο κόσμο. Άρα, τι θέλουμε, αλληλεπίδραση με τη διοίκηση και έξυπνες λύσεις. Ποιο είναι το εμπόδιο εδώ? Τελειώνω, κυρία Ριζογιάννη, αλλά πρέπει να ακουστούν. Ταχύτητα πρόσληψης στο ΕΣΥ. Άστο, πονεμένη ιστορία. Διαδικασίες ενστάσεων, γιατροί μεταξύ τους στα δικαστήρια κτλ. Σύνθεση των συμβουλίων κρίσεων. Μέχρι σήμερα να μην συμμετέχει ο διευθυντής κλινικής σε ένα συμβούλιο κρίσης όπου θα προσλάβει ένα γιατρό. Θα τον έχει, αλλά θα σου ζητηθούν ευθύνες για τον γιατρό σου. Αύξηση του αριθμού των ειδικευόμενων. Όταν τη ζητήσαμε, πέσαμε πάνω σε ένα βασιλικό διάταγμα του 1953 και ένα νόμο του 1975. Δεν μας δίνουν άλλους ειδικευόμενους. Ο νόμος Γκάγκα τα αλλάζει αυτά. Το ερωτηματικό δίπλα είναι το πώς θα εφαρμοστεί. Δεν το ξέρουμε πώς θα εφαρμοστεί, θα το δούμε. Και τελειώνοντας, πάμε στην υλικοτεχνική ανάπτυξη. Εδώ, μονάδα εμφραγμάτων, εκμεταλλευτήκαμε μια χρυσή ευκαιρία. Είχαμε 7 κλίνες και 7 χρησιμοποιητές, κλειδωμένες. Ήρθε η πανδημία. Λέμε, θέλετε τη μονάδα μας να την κάνετε μονάδα COVID, να φέρετε τον εξοπλισμό Μπάκος Καρβέλης, άψογη συνεργασία. Ήρθε ο εξοπλισμός μέσα σε 4,5 ημέρες. Βάλτε τα όλα μέσα, μόνιτορ, αναπνευστήρες, κρεβάτια. Θα τη δουλέψουμε κιόλας εμείς μαζί με τους αδετικού, αλλά μετά θα μας την αφήσετε. Θα την αφήσετε ανοιχτή. Θα φέρετε κι άλλο προσωπικό. Και όντως, είναι η μεγαλύτερη μονάδα εντατικής θεραπείας καρδιοπαθών με 14 κλίνες σε όλη την 6η υγειονομική περιφέρεια. Ενεργειακή αναβάθμιση στην υποδιοικητής, έτσι είναι σε εξέλιξη. Αιμοδυναμικό εργαστήριο. Κτηριακή επέκταση από την περιφέρεια 400.000 ευρώ. Και νέο στεφανιογράφο από την 6η υγειονομική περιφέρεια 750.000 ευρώ. Εμπόδια. Βεβαίως εμπόδια. Προσέξτε. Τα δύο μηχανήματα που είπαμε από πάνω, ακτινοσκοπικό και υπερηχογράφο, οφείλω να πω για λόγους εντυμότητας, ήταν κονδύλια από την προηγούμενη κυβέρνηση και είπε. Ολοκληρώθηκαν με αυτή 4 χρόνια για δύο μηχανήματα. Αυτά είναι τα προβλήματα. Αιμοδυναμικό εργαστήριο, εκτηριακή επέκταση, την έχει υποσχεθεί. Βάλαμε χρήματα και από την τσέπη μας με τον κύριο Καρναπατίδη για τα σχέδια στην πολεοδομία. Την υποσχέθηκε η περιφέρεια, αλλά δεν έχει λεφτά γιατί δεν έχει ανοίξει το πουδουέ. Περιμένουμε. Στεφανιογράφος, θα τον πάρουμε. Απλά κοιτάξτε για να καταλάβετε καμιά φορά γιατί δεν υπήρχε φωτοσήμανση. Έτσι, είμαστε 11 μήνες στο διοικητικό εφετείο. 11 μήνες στο διοικητικό εφετείο οι εταιρείες. Επιστημονική και κλινική ανάπτυξη. Αναγνώριση εξειδίκευση επεμβατική καρδιολογία, έργο Μάρκου, προηγούμενης κυβέρνησης, ολοκληρωθέν όμως από την Γκάγκα. Έτσι και ολοκλήρωση καμιά φορά είναι πολύ δύσκολη. Αδειοδότηση και έναρξη προγράμματος διαδερμικής αντικατάστασης αορτικών βαλβίδων στο Ρίο, επιτέλους, με την ίδρυση και το άνοιγμα της καρδιοχειρουργικής κλινικής. Τι εμπόδια σε αυτόν τον τρίτο στόχο, κυρία Ριζογιάννη, είχαμε? Καθεστωτικές και καθεστικές νοοτροπίες. Και έχω θαυμαστικό στο Πανεπιστήμιο, γιατί δεν το περίμενα. Δεν περίμενα τέτοιες νοοτροπίες από το Πανεπιστήμιο. Έχω μεγάλο παράπονο σε αυτό. Συνδικαλισμός.
οικονομικά συμφέροντα, γραφειοκρατία και αγγυλώσεις. Εδώ όμως τα ξεπεράσαμε όλα. Ξέρετε πώς. Δεν λέω ισχυρή, λέω σκληρή. Με σκληρή πολιτική βούληση, με αγνόηση του πολιτικού κόστους και με σύμπλευση με τις υγιείς δυνάμεις του Πανεπιστημίου και του ΕΣΥ. Και από τη διοίκηση, τον κύριο Μπάκο, ευχαριστούμε Δημήτρη. Κυρίως από τον κύριο Καρβέλη, ευχαριστούμε Γιάννη, μου επιτρέπετε με τα μικρά σου ονόματα, γιατί αν θα μείνει κάτι από όλο αυτό στο τέλος, είναι δεσμοί φιλίας, πιστεύω. Έτσι. Και τα καταφέραμε. Και ένα τελευταίο, γιατί όλοι είπαν για την κλινική τους, να πω και ένα τελευταίο. Πολύ σύντομα, για τη όμως, δική γιατί μου κλινική. Ήδη όλα αυτά γίνονται λοιπόν στη δική μας κλινική. Να αλλά προσέξτε να δείτε τι γίνεται από το 2004, επί 20 χρόνια, η μόνη κλινική στην Ελλάδα. Αν δώσεις φάρμακα στο έμφραγμα, έχεις 13% θνησιμότητα. Αν του ανοίξεις με μπαλονάκι την αρτηρία επιγόντως, έχεις 2,5% θνησιμότητα. Επομένως, το όραμα το έχτισε αυτός ο άνθρωπος που βλέπετε από το 2004, είπε, ελάτε εδώ, τέλος τα φάρμακα στο έμφραγμα, θα έρχεστε το βράδυ και θα κάνετε αγκιοπλαστίες. Μα πώς θα πληρωθούν, δεν θα πληρωθείτε. Γουστάρετε να μάθετε επεμβάσεις, να σας κάνω, να κάνετε καριέρες κτλ. Θα έρχεστε εδώ. Και οι νοσηλεύτριες το ίδιο. Νοσηλεύτριες δώσαμε και κάτι. Και βλέπετε ότι από το 2007 είναι η μοναδική μέθοδος αντιμετώπισης του εμφράγματος του μυοκαρδίου. Κλείνω με αυτή τη διαφάνεια, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άξιζε πολύ. Είναι οι αγκιοπλαστικές μας. Με πορτοκαλί βλέπετε τις αγκιοπλαστικές τις επίγουσες. Με γκρίζο βλέπετε τις αγκιοπλαστικές που γίνεται τη νύχτα. Έτσι, 8 άνθρωποι είναι περίπου. 3 με 4 ετοιμότητες για τον καθένα, εμού συμπεριλαμβανομένου, έρχονται μέσα στη νύχτα για τον συμπολίτη μας που κινδυνεύει. Μείωση κόστους για το σύστημα υγείας, μείωση της νοσηρότητας, αύξηση της επιβίωσης. Πάμε όλοι μαζί και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νταβούρου. Πολύ σημαντικά όσα είπατε. Χτυπιούνται εδώ ο κύριος Καναμπαντίδης πολύ σύντομα. Κύριε Καναμπαντίδη, ήδη θα μας κλείσει το μικρόφωνο, απειλούν. Μόνο αυτό σας λέω. Μιλάει και χωρίς μικρόφωνο, Δημήτρη. Μιλάς και χωρίς μικρόφωνο, δεν υπάρχει, ας τα κλείσω. Πρώτον, δεν μπορώ να μιλήσω χωρίς μικρόφωνο, το ξέρετε. Εμείς μπορούμε. Δεν έχω πολύ, γύρω στα 50 slides και τέλειωσα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο slide της παρουσίασής μου. Με κάλυψε ο προλαλήστας στα περισσότερα από αυτά που είπε και δεν νομίζω ότι έχω να πω πολλά. Θα πω μονάχα ένα. Όπου Δημήτρης και δημιουργία, γιατί και εμάς ένας Δημήτρης μας έστησε, ο Δημήτρης ο Σιαμπλής, ένα όνειρο και αυτός με βλέπει και πολύ μεγάλο, δίπλα-δίπλα, κατάφερε και έφτιαξε ένα τμήμα επεμβατικής ακτινολογίας, το οποίο σήμερα κάνει 8.000 επεμβάσεις το χρόνο περίπου, 8,5 με 7,5 ανάλογα COVID τιμή, και καλύπτει σχεδόν το φάσμα του ό,τι μπορεί να κάνει η επεμβατική ακτινολογία. Θα το ξεχάσω αυτό και θα πάω στο μέλλον. Και το μέλλον είναι η νύχτα και το αντίστοιχο του εμφράκτου, το εγκεφαλικό εμφράκτο. Σήμερα, χάρη στο όνειρο που είχε ένα Σιαμπλής και είχε φροντίσει να υπάρχει επεμβατική νευροακτινολογία στην Πάτρα και χάρη στις δικές σας προσπάθειες, και γι' αυτό σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, έχουμε ίσως το πιο έτοιμο τμήμα αντιμετώπισης του εγκεφαλικού στην Ελλάδα, για το οποίο πάλι η δικιά σας δουλειά μένει να φτιάξουμε το σύστημα που θα φέρνει τον ασθενή γρήγορα, έτσι ώστε να σώζουμε τις νύχτες όχι μόνο αυτόν που παθαίνει έμφραγμα του μυοκαρδίου, αλλά και αυτόν που παθαίνει εγκεφαλικό. Και όπως έλεγε και ο παππούς μου, εγώ εγκεφαλικό μην πάθω βοβάμαι και μείνω κατάκητο 40 χρόνια. Όχι ότι σώζουμε τόσους πολλούς. Ήδη όμως έχουμε σώσει 55 ασθενείς πολύ βαριά τα τελευταία χρόνια με εγκεφαλικό έμφρακτο με μηχανική θρομβεκτομή και 150 χάρη στο υπόλοιπο κομμάτι, χάρη στη ΜΑΦ της νευρολογικής που δουλεύει άριστα και συγχαρητήρια γι' αυτό και ευχαριστούμε και τους δυο σας και για τις προσλήψεις στους νευρολόγους μας, γιατί εμείς έχουμε λίγα παράπονα. Και μπορούν και βοηθάνε τους αυτούς τους ανθρώπους. Στην επόμενη εκδήλωση τα παράπονα, κύριε Καναμπαντίδη. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στον Άγιο Ανδρέα, την κυρία Άννα Φατούρου. Να κόψουμε τον Άγιο Ανδρέα, δεν γίνεται. Ζητώ προσωπική χάρη, κυρία Μελισσουργού. Η κυρία Φατούρου, πολύ γρήγορα. Είδατε, εμείς κάναμε. Κυρία Ριζογιάννη, είδατε, εμείς κάναμε πάρα πολύ γρήγορα. Κάνατε όντως το πανεπιστημιακό, πήγε πολύ γρήγορα. Στο Καραμανδάνιο έχουμε αδυναμία, αλλά και στον Άγιο Ανδρέα. Και είμαστε in brief, δύο είχαμε μόνο. Κυρία Φατούρου. Εμείς δεν έχουμε ξαναπαρουσιάσει την πρόσκληση. Γνωρίζουμε όλοι ότι τα ακτινολογικά εργαστήρια αποτελούν νευραλγικό κομμάτι κάθε νοσοκομείου. Το ίδιο και το ακτινολογικό του Αγίου Ανδρέα, το οποίο είναι ένα σύγχρονο ακτινολογικό. Έχει όλες τις απεικονιστικές μεθόδους. Έχει αξονικό τομογράφο, μαγνητικό τομογράφο, υπέρηχο. Κάνουμε σκιαγραφικά στους υπέρηχους, γιατί κάπου το άκουσα. Αυτό το κάνουν και στο Καραμανδάνιο. Έχουμε αναπτύξει το τμήμα της επεμβατικής ακτινολογίας. Έχουμε επίσης μαστογράφο.
Όπως είπε ο κύριος Δημόπουλος, όχι μόνο έχουμε σύγχρονες απεικονιστικές μεθόδους, αλλά έχουμε ανανεώσει και τα μηχανήματά μας. Τον Ιούνιο του 2021 βάλαμε καινούριο αξονικό 64 και το Μάιο του 2020 τοποθετήσαμε το μαγνητικό τομογράφο. Κάνουμε σχεδόν όλες τις εξετάσεις μαγνητικής τομογραφίας και το τελευταίο στοίχημα είναι η μαγνητική καρδιάς. Έχουμε ξεκινήσει την εκπαίδευση από τον περασμένο Οκτώβριο. Θα ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του λογισμικού εντός των επόμενων περίπου 20 ημερών. Ήδη έχει ξεκινήσει η εκπαίδευση και ως ονούπου θεωρούμε ότι θα ξεκινήσουμε και αυτή την εξέταση στα νοσοκομεία. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πατούρου. Είσαστε πολύ σύντομοι. Να πάμε και να ακούσουμε και τον κύριο Νίκο Νικολόπουλο, το διευθυντή του αιμοδυναμικού. Είναι μια καινούρια. Είναι εδώ, κύριο Νικολόπουλο. Είναι εδώ. Να σας ακούσουμε και εσάς πολύ σύντομα και κύριε Καρβέλη να μπει ο επίλογος για να κλείσουμε. Μακάρι να είχαμε του χρόνου θα ζητήσουμε 3 ώρα, νομίζω, κύριε Καρβέλη, γιατί αξίζουν όλα αυτά. Ο χώρος της υγείας αξίζει, και βέβαια. Και σας έχουμε φέρει και τον περισσότερο κόσμο, δεν είστε πολλές συνεδρίες εδώ. Η Μερίδα, λοιπόν. Κύριε Νικολόπουλε, καλησπέρα, ευχαριστούμε. Το αιμοδυναμικό εργαστήριο το δικό μας είναι πρόσφατης ενάρξης, είναι 2 ετών. Και πάμε στον 3ο χρόνο. Έχουμε κάνει περίπου 1.300-1.400 στεφανιογραφίες. Το 1/3 από αυτές είναι αγκιοπλαστικές. Βέβαια, δεν ήταν εύκολο να στηθεί αυτό το εργαστήριο. Έγινε με την αμέριστη τη συμπαράσταση και της διοίκησης και της ΥΠΕ και από το επιστημονικό κομμάτι με την αμέριστη τη συμπαράσταση του προελαλήσαντος κ. Νταβλούρου, ο οποίος μας ανέχτηκε 6-7 χρόνια, γιατί όπως λέει και ο κ. Νταβλούρος, η γραφειοκρατία τώρα ανοίγει, αύριο ανοίγει, μεθαύριο ανοίγει και δεν ανοίγει ποτέ. Και μας έχει ανοιχτεί 6-7 χρόνια και ίσως και εμένα ειδικά ακόμα περισσότερα. Τέλος πάντων, τα καταφέραμε και τώρα με τη συμπαράσταση και της πανεπιστημιακής καρδιολογικής και του κλινικής, γιατί χρειάζεται συνεργασία, γιατί πολλά περιστατικά, λόγω έλλειψης υλικών, λόγω γιατί η επιστήμη εξελίσσεται, και είναι επεμβάσεις που θέλουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία γίνονται στο Ρίο. Οπότε υπάρχει αυτή η συνεργασία και στο τομέα των στεφανιογραφικών και των αγκιοπλαστικών. Οπότε πιστεύω το αιμοδυναμικό μας εργαστήριο έχει βοηθήσει αρκετά και το Ρίο, γιατί το καλύπτουμε τις Κυριακές, κάποιες επεμβάσεις που γίνονται, όπως είπε ο κύριος Δαβλούρος, τα τάβη και τα λοιπά, που είναι κάτι το καινούριο και πιο δύσκολο και γίνονται μέρες που δεν μπορεί να δουλέψει το υπόλοιπο το εργαστήριο για στεφανιογραφίες, το καλύπτουμε εμείς. Οπότε πιστεύω με αυτή τη συνεργασία έχουμε προσφέρει αρκετά κι εμείς. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νικολόπουλε. Ένα πολύ θερμό χειροκρότημα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους και στον υγειονομικό κόσμο που προσφέρει. Κύριε Καρβέλη, να κλείσουμε λοιπόν την κουβέντα μας. Πιστεύω ότι ήταν πολύ σημαντικό το ότι ενώσαμε όλα τις νοσηλευτικές μας μονάδες. Τα είπε πολύ χαρακτηριστικά ο κύριος Νταβλούρος. Νομίζω ότι αν είσαστε και υποψήφοι, θα έπρεπε να χρησιμοποιήσετε την παρουσίαση του κυρίου Νταβλούρου, είτε εσείς ο κύριος Μπάκος. Άρα λοιπόν, μια καλή συνεννόηση και συνεργασία μεταξύ όλων των υγειονομικών μονάδων θα μπορούσε να αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα. Ο τελευταίος λόγος λοιπόν σε εσάς. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Ως διοίκηση της 6 υγειονομικής περιφέρειας, να μιλάμε με όλους, να συνεννοούμεθα και να κάνουμε το αυτονόητο. Γιατί μερικές φορές το αυτονόητο είναι εκείνο το οποίο μπορεί να είναι και το πιο δύσκολο. Θα έλεγα ότι όσα χρήματα και να διατεθούν για αυτό που ονομάζουμε υγεία, ποτέ δεν είναι αρκετά. Στις δυνατότητες που έχουμε ως υγειονομική περιφέρεια, αλλά βεβαίως και τις παρεμβάσεις που κάνουμε προς το Υπουργείο Υγείας, αυτό θα το κάνουμε ακόμα πιο επιτακτικά, ακόμα πιο έντονα, ακόμα πιο πολύ θα ενισχύουμε όλες τις νοσηλευτικές μας μονάδες. Τόσο σε ιατρικοτεχνολογικό εξοπλισμό, όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό, σε όλα τα επίπεδα στελέχωσης, ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, λοιπό προσωπικό. Από εκεί και πέρα, να κλείσω λέγοντας ότι υπάρχει και ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που ονομάζεται Ταμείο Ανάκαμψης. Ήδη αυτή τη στιγμή, την προηγούμενη εβδομάδα που έγινε το Τεχνικό Συμβούλιο στην Αθήνα και ήμουν παρόν, υπεγράφει η ανακαίνιση για 7 κέντρα υγείας της περιοχής μας, 6 υγειονομικής περιφέρειας και συγκεκριμένα 2 στον νομό Αχαΐας, η Ερημάνθια και η Ακράτα.
τρία στον Ομόετολο, Ακαρνανία, Συνάφπακτο, Σιβόνισσα και το Χαλκιόπουλο, φαντάζομαι το γνωρίζετε. Βεβαίως. Και βεβαίως είναι η Μεγαλόπολη και το Κέντρο Υγείας Βασιλικής στη Λευκάδα. Όλα αυτές οι ανακαινήσεις θα είναι της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ για την περιοχή μας εδώ, σε πρώτη προτεραιότητα, και αυτό είναι, θα έλεγα, μία είδηση. Αφορά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρείου. Έχουμε σχεδόν εντάξει στο Ταμείο Ανάκαμψης την ανακαίνιση των χειρουργείων του νοσοκομείου, ένα έργο που δεν έχει γίνει ποτέ τίποτα στο παρελθόν. Αυτό το έργο αγγίζει κοντά τα 10 εκατομμύρια και βεβαίως και το νέο ΤΕΠ που προγραμματίζουμε. Μάλιστα. Για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει να ενισχύσετε το ιατρικό μας, νοσηλευτικό και λιποδυναμικό το νοσοκομείο, και να πούμε ότι είμαστε τυχεροί που ζούμε στη Δυτική Ελλάδα, γιατί έχουμε όλους αυτούς τους εξαιρετικούς ανθρώπους, γιατί το σύστημα υγείας από μόνο του δεν είναι κτίρια, είναι οι άνθρωποι του. Και οφείλετε να τους ενισχύσετε και να τους στηρίζετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς που είσαστε εδώ.